Θέλω να ενημερώσω ότι προσωπικά δεν έχω καμία ενημέρωση και δεν έχω κανένα έγγραφο στα χέρια μου από την Επιτροπή Καταλληλότητας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Ακούστηκαν πολλά και διάφορα. Αυτό το οποίο περιμένω είναι να δούμε τελικά την έκθεση που αναφέρεται, τι παρατηρήσεις έχει και φυσικά όταν όλα αυτά τα έχουμε στα χέρια μας και έχοντας συζητήσει με τον προϊστάμενο της τεχνικής μας υπηρεσίας, θα δούμε τελικά τις περαιτέρω κινήσεις μας. Αυτή την ώρα το να εικάσω για πράγματα τα οποία δεν έχουμε πλήρη εικόνα, νομίζω ότι δεν είναι πρέπει. Θα τα δούμε όλα αυτά και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε τις απόψεις μας για αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά είναι σημαντικό για το νησί μας και αφορά το κολυμπητήριο, το οποίο φιλοξενεί πολλές δραστηριότητες των παιδιών μας που αθλούνται στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά παράλληλα έχουμε και τις δραστηριότητες του Ιστορικού Σωματείου του Ναυτικού Ομίλου Χίου, που είναι ένα ζήτημα με δεδομένο τον Οκτώβρη αρχίζει το πρωτάθλημα και καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάτι διαφορετικό από την λειτουργία του κολυμπητηρίου θα είναι πολύ, μα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα.